Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταδικάζει τη σφαγή του Ισραηλινού κράτους ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό, όπως ζούμε αυτές τις μέρες στην Ιερουσαλήμ και στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ευθύνες είναι εγκληματικές και έχουν μεγάλες ευθύνες η Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που αναβαθμίζουν αυτά τα χρόνια τις στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το κατοχικό κράτος του Ισραήλ. Σημειώσαμε και στον κύριο Υπουργό την ανησυχία του ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Και το κόμμα μας εκτιμά ότι η πολιτική της εμπλοκής που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική της εμπλοκής στους σχεδιασμούς των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι άκρος επικίνδυνη για το λαό μας και τα συμφέροντά του, αλλά και για τους γειτονικούς λαούς. Και αυτή την πολιτική της εμπλοκής το κόμμα μας την καταδικάζει και την αντιπαλεύει. Αυτό το επικίνδυνο στοιχείο, ο επικίνδυνος χαρακτήρας της πολιτικής της εμπλοκής του συμπεριαλιστικού σχεδιασμούς φαίνεται καθαρά από την ενίσχυση των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων, τις αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα, στη Σούδα, στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, φαίνεται από την συμμετοχή της Ελλάδας σε νατοικές ασκήσεις και ιδιαίτερα όπως βλέπουμε στην άσκηση Defender Europe που συνιστά πρόβα πολέμου στην ευρύτερη περιοχή ενάντια στη Ρωσία, φαίνεται από την εμπλοκή της χώρας στον Περσικό κόλπο, την αποστολή του πυραυλικού συστήματος Patriot και τη γενικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Σε αυτές τις συνθήκες θεωρούμε σοβαρές εξελίξεις σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόκειται για ένα παζάρι μέσα των διερευνητικών συνομιλιών και άλλων συνομιλιών όπως είναι σε νατοϊκό επίπεδο και περισσότερο μέσα από τις εντάσεις και την προσπάθεια συμβιβασμού εκτιμούμε ότι επιχειρείται να διαμορφωθεί έδαφος ενός κεντρικότερου συμβιβασμού για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος ενεργειακών οικονομικών ομίλων. Το κόμμα μας ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Πρόκειται για μια προσπάθεια αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης ανάμεσα στη διζωνική διοικητική ομοσπονδία και σε κάθε τη διχοτόμηση που προβάλλει η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο κίνδυνος να διαιωνιστεί η τουρκική κατοχή με τη μορφή διχοτομικών συνομοσπονδιακών λύσεων είναι μεγάλος. Στις εξελίξεις αυτές, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καλεί το λαό μας να δείξει τη δύναμή του, να δυναμώσει τον αγώνα για την απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να αγωνιστεί πολύμορφα για το ξύλωμα των αμερικάνικων βάσεων από τη χώρα, για τη μη συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ.